μοιάζετε φίλοι με τον Γιάννη Σπαλιάρα? Εντάξει, τον γνωρίζω πολλά χρόνια, 10 χρόνια τουλάχιστον, 9 για την ακρίβεια. Αλλά κολλητή παρέα κάνουμε τα τελευταία 6 χρόνια. Ο Χανταμπάκης όμως είπε ότι είναι 15 χρόνια φίλοι. Ανέφερες επιχειρήματα όπως έχεις μαλώσει με τον Γιάννη και την άλλη μέρα είσαι φίλος. Πούμε 15 χρόνια φίλος με τον Γιάννη. Πότε, 15 χρόνια από πότε δηλαδή? Ο Χανταμπάκης ήρθε στην Αθήνα από τον Βόλο όταν εγώ ήδη έκανα modeling. Δηλαδή μιλάμε τώρα πριν 7-8 χρόνια. Πώς είναι εδώ να 15 χρόνια φίλος με τον Γιάννη? Δεν υπάρχει καν στον χώρο 15 χρόνια ο Χανταμπάκης. Οπότε αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Φυσικά και γνωρίζετε, φυσικά έχουν δουλέψει μαζί. Αυτό δεν είναι αντιλεγό, και εγώ έχω δουλέψει μαζί με τον Στέλιο. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που λέει για τον Γιάννη ο Στέλιος. Ούτε φίλοι είναι, ούτε γνωρίζονται 15 χρόνια, ούτε έχουν πάει ψωμί και αλάτι μαζί. Αυτά δεν υφίστανται. Αυτά λέει ο Στέλιος, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εγώ εκεί ήμουνα με τον Γιάννη δίπλα κολλητός, δεν τον είδα ποτέ το Στέλιο να έρχεται σπίτι να αράσουμε όλοι μαζί. Δεν έγινε ποτέ. Πώς βλέπεις τη συμπεριφορά του Στέλιου στο παιχνίδι? Απογοητεύτηκα λίγο από το Στέλιο, γιατί αυτά που εγώ είδα εδώ βλέπω και στο παιχνίδι. Δηλαδή, βλέπω ένα άτομο που από τη μία θέλει να τα έχει καλά με όλους, από την άλλη θα πήγε το στραβό όλων. Είναι λίγο περίεργος σε μια ομάδα μέσα, δεν ξέρω. Πώς σου φάνηκε η δικαιολογία ότι ο κύριος λόγος μάλλον που έφυγε από την ομάδα των επωνύμων Γιάννης για να πάει στους μαχητές? Ήταν επειδή έκανε την ανάγκη του κοντά στην καλύβα. Εντάξει. Ο Γιάννης αυτός είναι. Και λέγοντας αυτό δεν εννοώ ότι είναι νεάντερταλ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης το είχε δυνατήσει πάρα πολύ. Εντάξει, το σκαρί του Γιάννη γενικά είναι αδύνατος. Δεν το φοβάμαι, θα πάρα κιλά. Φυσικά να μου αρέσει. Και αυτό και έγραψε κάτι γράμματα που μας είπαν να γράψουμε στο Sky. Κάποια στιγμή να τα δείξουν σε επαφή επικοινωνία. Του έχω γράψει ότι κανόνισα να φας κάτι γιατί έχει παραγίνει η κατάσταση. Ο Αγγελόπουλος με έχει εκπλήξει. Μ' αρέσει που είναι έτσι δυναμικός. Στην παρέα των διασύμων αυτή τη στιγμή για μένα είναι ο πιο διάσημος. Διάσημος δεν γίνεσαι επειδή σου βάζουν μια ταμπέλα διάσημος. Διάσημος γίνεσαι επειδή ο κόσμος επιλέγει εσένα να ξέρει. Και όχι τους άλλους. Δεν είναι διάσημος, είναι ένα όνομα που μπήκε μόνο και μόνο επειδή ήταν ο Σπαλιάρας ο διάσημος. Ναι.